Αχ, πόσα έχω να πω. Καλώς είναι ο Γιώργος Πάντρος. Πόσα έχω να πω. Ενημερωμένος. Ναι. Υπάρχουν βέβαια, πώς το είπε, ότι... Πώς το είπε. Για ποιο θέμα τώρα, ας πούμε. Για τον Καρβέλα, κάπου κάτι. Ότι υπερεύει τα εσκαμμένα. Δεν υπερεύει τα εσκαμμένα. Αυτό το είπε για την Έλενα Ακρίτα σε σχέση με την Ελλάδα. Εμένα μου είναι αυτή η λόγη. Θαύμαστε τις αντοχές της Νίκης Λιμπεράκη. Δηλαδή δεν έχει κάποιο φετίχ να πάρει συνέντευξη. Ναι, όχι. Κάτι άλλο. Το ότι βιβλίο που το άφησε. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος πιστεύω ότι θα έκανε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα με τον Νίκο Καρβέλα. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μία άνθρωπος. Υπάρχει μία τέτοια άνθρωπος. Η άνθρωπος δεξιά μου, νιώθω. Υπάρχει μία τέτοια άνθρωπος. Θα είχε τις αντοχές, εννοείς. Πιστεύω. Δεν χρειάζεται αντοχή για να κάνεις κουβέντα με τον Καρβέλα. Δεν χρειάζεται αντοχή. Χρειάζεται μόνο μία ειλικρίνεια, να τον κοιτάς στα μάτια, να ακούς τι σου λέει και όλα αυτά θα τα παρακολουθήσετε και θα συμβούνε σε μία εβδομάδα ακριβώς εδώ, σε αυτό το πλατό. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έριξε τη βόμβα και πάει σε διάλειμμα. Όχι, έκανα έτσι. Έβγαλε την Περόνη. Και έρχονται πάρα πολύ ωραίες συνεντεύξεις, έρχονται πάρα πολύ ωραία θέματα.